ΕΠΕΣ έχουν επιτευχθεί μεταξύ των θεσμών και της κυβέρνησης, οι οποίες δεσμεύουν την όποια κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, το θέμα το οποίο είναι ουσιαστικό και το, στο οποίο περιμένει μία απάντηση ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωράτε σε μέτρα τα οποία έχουν ένα προεκλογικό χαρακτήρα. Εχθές άκουγα μία πολιτική συζήτηση σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό και έλεγε ένας από τους πολιτικούς καλεσμένους εκεί ότι okay, εκλογές έρχονται μπροστά. Οπότε λογικό είναι η κάθε κυβέρνηση, όποιος και να βρισκόταν επάνω, θα προχωρούσε σε παροχές προεκλογικού χαρακτήρα. Αυτό είναι τελικώς αυτό το οποίο στο οποίο προβαίνεται. Εδώ και περίπου τρία χρόνια. Υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα η οποία δομείται προσαρμόζοντας τρόπους ότι έχουμε εκλογές. Εδώ και τρία χρόνια είναι αυτό. Εμείς λοιπόν αυτό. Το 19 προφανώς θα είναι μια εκλογική χρονιά, προφανώς. Ωστόσο, αυτά τα οποία ανακοινώνονται σε αυτά τα τρία χρόνια είναι αυτά τα οποία υλοποιούνται. Είπα προηγουμένως ότι αυτά τα οποία υλοποιούνται τώρα είναι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Χωρίς να είναι προεκλογική χρονιά το 18. Διότι αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές και τα προτάγματα αυτής της κυβέρνησης. Νομοθετήθηκε λοιπόν, σώθηκαν οι συντάξεις, και αυτό είχε από τη ΔΕΘ. Στον προϋπολογισμό που ψηφίζαμε πριν τα Χριστούγεννα, ψηφίστηκε η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και η μείωση φορολογικών συντελεστών. Και στη συνέχεια αυτά τα οποία είπαμε νομοθετούνται. Νομοθετήθηκαν η στεγαστική πολιτική, δηλαδή και το επίδομα ενοικίου, η επιδότηση δόσης δανείου, αύξηση του κατώτατου μισθού, κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτά υπόθηκαν από πριν και υλοποιούνται σήμερα, διότι τώρα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Αν αυτά μπορούσαμε να τα είχαμε υλοποιήσει πέρυσι, θα τα είχαμε κάνει πέρυσι. Η χρονιά λοιπόν είναι προφανώς προεκλογική, ωστόσο αυτά είναι το βασικό πολιτικό μας πρόγραμμα, το οποίο και εφαρμόζουμε. Και επειδή η κυβέρνηση αυτή στο επόμενο διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο σχεδιάζει και υλοποιεί και δεν είναι παροχές, είναι αυτά τα οποία οφείλουμε να δώσουμε πίσω στην ελληνική κοινωνία μετά από όλη αυτή την καταστροφή που υπέστη στη διάρκεια των μνημονίων και στη δεκαετία οικονομική κρίση. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Επιστρέφουμε τώρα που μπορούμε, όσα μπορούμε, σε αυτούς που επλήγησαν και που αυτοί είναι και η μεσαία τάξη, διότι τα μέτρα αυτά δεν απευθύνονται πια μόνο στα χαμηλά οικονομικά στρώματα, αλλά και στη μεσαία τάξη. Τώρα που μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε. Τώρα, αν αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα προεκλογικό, δηλαδή στο πεδίο που οι εκλογές παίζονται με βάση το οικονομικό περιβάλλον, και αυτά είναι στοιχεία του οικονομικού περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ζωής του κάθε Έλληνα πολίτη, στο βαθμό αυτό θα επηρεάσουν και ένα αποτέλεσμα εκλογικό. Αυτό είναι, φαντάζομαι, το αυτονόητο. Ωστόσο, δεν γίνεται γι' αυτό. Γίνεται διότι χρωστάμε να το κάνουμε, διότι το έχουμε σχεδιάσει να το κάνουμε και το υλοποιούμε. Προεκλογικά είναι αυτά τα οποία εξαγγέλλονται πριν τις εκλογές από κάποιον ο οποίος δεν νομοθετεί, δεν κυβερνάει. Αυτά είναι προεκλογικά. Βεβαίως περιέχουν μια αφήγηση ενός προγράμματος, το οποίο εγώ ευχαριστώ τη Νέα Δημοκρατία που βγαίνει συχνά και το κάνει. Διότι αποκαλύπτεται και το πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα δύο προγράμματα και προς ποιον στρέφονται. Και τελικά ο ελληνικός λαός τον Οκτώβριο θα κρίνει ποιες από τις δύο πολιτικές προτιμάει. Άρα η κατηγορία ότι είναι παροχές, δεν είναι παροχές, είναι έργο της κυβέρνησης, είναι νόμο της κυβέρνησης, το έχει αναγγείλει, τα υλοποιεί και τα εφαρμόζει. Μάλιστα, λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βορύδη, ωστόσο επειδή νιώθω ότι έχω ρίξει στην κουβέντα το Δημήτρη Τερζή, δεν ξέρω αν θα ήθελε ο Δημήτρης να πάρει τη σκέψη να θέσει κάποιο ερώτημα στον τομέα της οικονομίας. Ωραία, λοιπόν, έχουμε έτσι κι αλλιώς την τοποθέτηση από την κυρία Γεροβασίλη, αναφέρθηκε και στη Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμα το δικό σας και τις διαφορές. Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξέρω σε τι αναφέρεται η κυρία Γεροβασίλη. Προφανώς αυτά τα οποία είπε, αλλά αν μου επιτρέψετε, παραδείγματος χάρη, η μείωση των φορών, ναι, θεαματική. Έχουμε μείνει εμβρόντιτοι από το πόσο λιγότερους φόρους θα πληρώνουμε. Υπό την έννοια ότι το 2022, με βάση τα όσα νομοθέτησε η κυβέρνηση, θα βρεθούμε στους φορολογικούς συντελεστές που ήμασταν το 2014. Αυτό θα γίνει. Και γι' αυτό, ας πούμε, πρέπει τώρα να πανηγυρίζουμε, να βγούμε στους δρόμους, να υμνήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Ή, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να πανηγυρίσουμε γιατί δεν περιεκόπησαν οι συντάξεις, η περικοπή των οποίων νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση αυτή.
Άρα λοιπόν νομοθέτησε την περικοπή, απονομοθέτησε την περικοπή και θέλει χειροκρότημα. Γιατί? Γιατί δεν εφάρμοσε ένα δυσμενές μέτρο το οποίο η ίδια νομοθέτησε. Εντάξει, αυτά σε ένα προπαγανδιστικό επίπεδο, όποιος θέλει να τα ακούσει, τα ακούει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο συνταξιούχος δεν πήρε μεγαλύτερη σύνταξη. Να πανηγυρίσει γιατί δεν του κόψε τη σύνταξη η κυβέρνηση που είχε πει ότι θα την κόψει. Εντάξει, άποιο θέλει να πανηγυρίσει. Γι' αυτό πανηγυρίσει. Δικαίωμά του είναι. Αν είναι ευχαριστημένο με αυτό. Αυτό είναι, ξέρετε, ο Ναστρεντίν Χότζας, έτσι. Το ξέρουμε πώς είναι αυτό. Βάλε μέσα την Καμίλα, βάλε μέσα και την Κότα, βάλε μέσα το γουρούνι. Τώρα δεν είναι χάλια, ναι. Βγάλε το γουρούνι. Άχα, να κουφίστηκα. Εντάξει, τώρα αυτή η προσέγγιση προφανώς δεν αφορά κανέναν. Το χειρότερο όμως είναι. Το χειρότερο από λένε. Ότι εκείνο το οποίο δεν δείχνει να ενδιαφέρει καθόλου την κυβέρνηση είναι το μείζον. Είναι το πώς θα μεγεθυνθεί η οικονομία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή είναι η βασική συζήτηση για αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Ελπίζω πια να το έχουμε καταλήξει αυτό. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο στη τελευταία ανάλυση θα μεγενθύνουμε την οικονομία, γιατί μέσα από την μεγέθυνση της οικονομίας θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά ανάκτηση εισοδημάτων. Όχι με επιδοματικές πολιτικές που έρχονται να δημιουργήσουν παγίδες φτώχειας, να εγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα σε έναν αέναο κύκλο όπου παραμένουν φτωχοί, παραμένουν ανεκπαίδευτοι, παραμένουν χωρίς δουλειά και στην πραγματικότητα περιμένουν το επίδομα λοιπόν, και το επόμενο επίδομα. Η μεγέθυνση επιτυγχάνεται μέσω ποια σοδού? Η μεγέθυνση λοιπόν επιτυγχάνεται εάν επιτέλους υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Ακούστε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ δίκαιος σε όλα. Η αριστερά, εκείνο το οποίο η εμπασίτωση, η κενσιανή προσέγγιση, για να μην πω η αριστερά, λέω πω η μαρξιστική αριστερά, η κενσιανή προσέγγιση στηρίζεται σε ένα μεγάλο, πάντοτε σε ένα μεγάλο σχέδιο επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων στις υποδομές. Είναι αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης? Απάντηση, όχι. Γιατί? Εγώ δεν αποδέχομαι ότι το θέλει. Από εκεί δεν έχει τα λεφτά να το υλοποιήσει. Δεν έχει τη δυνατότητα. Τα λεφτά των επενδύσεων, των δημοσίων επενδύσεων είναι συγκεκριμένα. Είναι το ΕΣΠΑ και είναι αυτό το κακομοίρικο ποσό το οποίο έχουμε κάθε φορά στις δημόσιες επενδύσεις. Τσουρούτικο, μίζερο, μικρό και λίγο. Και αυτό ακόμα, προκειμένου να επιτευχθούν όποτε στραβώνουν οι στόχοι του προϋπολογισμού, το αφαιρούμε και κάτι. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηριχτεί για την ανάπτυξη της οικονομίας αυτό. Υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν που λέμε εμείς. Ποιος είναι? Οι ιδιωτικές επενδύσεις. Η εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα, η αναθέρμανση της οικονομίας στην πραγματικότητα μέσα από τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με εξαγωγικό προσανατολισμό. Υπάρχει κανένας άλλος δρόμος εκτός από αυτόν για να φτιάξουμε θέσεις εργασίας, για να αυξήσουμε πραγματικά το μισθό, όχι νομοθετικά, πραγματικά να τον αυξήσουμε. Ωραία, το ελκυστικό, μου επιτρέπετε, λοιπόν, το ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο αναφέρεστε αφορά τη μείωση της φορολογίας. Βέβαια. Το οποίο είναι το βασικό. Αυτό το κενό, επιτρέψτε μου, αυτό το κενό το οποίο θα προκύψει στα έσοδα του κράτους από τη μείωση της φορολογίας, η Νέα Δημοκρατία υπολογίζει ότι το καλύπτει από πού μαθηματικά? Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι η εξής. Πρώτον, το μέσα από σημάζεμα δαπανών που εξακολουθούν να υφίστανται στο δημόσιο, αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Και μη μου πει κάποιος τώρα, προτρέχω κυρία Γεροβασίλη, για τις απολύσεις που 5 εκατομμύρια φορές έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να πούμε ότι δεν θα κάνουμε. Δεν θα το ξαναπώ γιατί βαριέμαι και εγώ. 5 εκατομμύρια φορές έχουμε πει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε πια άλλο να το πούμε. Αλλά ότι υπάρχουν όμως ακόμα τεράστια κενά στο ζήτημα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεύτερον, η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Σε αυτό θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος για αυτή την πραγματικότητα? Το πιο συγκεκριμένο είναι ότι θα έπρεπε τώρα να σας πω, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο κονδύλι. Θα σας πω λοιπόν ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να δει σημαντικούς τρόπους εξοικονόμησης ποσών που σπαταλιούνται σε διάφορα επίπεδα συμβούλων, παρασυμβούλων, ανθρώπων οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε ή ακόμα και ποσών τα οποία διατίθενται και τα οποία κυριολεκτικά πετιούνται ανορθόλογα από το παράθυρο χωρίς να προσθέτουν ούτε 0,001 στο ΑΕΠ και τα οποία γίνονται κάτι περίεργες τοποθετήσεις, γίνονται κάτι περίεργα έργα, γίνονται κάτι πράγματα απολύτως άχρηστα. Όπως... υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στα οποία κανείς μπορεί να συζητήσει. Πάντως, τον εξορθολογισμό. Το ακούμε. Εγώ το έχω ακούσει από τις τελευταίες 5-6 κυβερνήσεις το λιγότερο. Το είναι ακούτε, υπαρκτό, δεν λέω ότι δεν είναι. Ακούτε, αλλά καμία δεν κατάφερε δίκιο, να το συμμαζέψει αυτό. Δίκιο. Όχι όμως, δεν είναι έτσι. Γιατί προσέξτε, υπήρξαν δείγματα γραφής αυτό.
Γιατί λέω ότι υπήρξαν δείγματα γραφής? Γιατί η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, όταν έπρεπε να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή από αυτή που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, η επιλογή της ήταν ότι αυτό το έκανε με μείωση των δαπανών σε ποσοστό 70-80% και με αύξηση των φόρων σε ποσοστό 20%. Μνημόνια και περικοπές έφερε. Άρα, μνημόνια ψήφισε, περικοπές έφερε. Βεβαίως. Αλλά από πού? Γιατί ξαναλέω, το μνημόνιο τι είναι? Είναι η δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Αυτό είναι το μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα η επιλογή σου παραμένει. Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα ήταν η φορολογία. Έπρεπε να κάνει, προστάτεψε απολύτως κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η άποψή του και η αντίληψή του, προστάτεψε απολύτως αυτό στο οποίο θεωρεί ότι έχει αναφορά. Έναν δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι ανορθολογικά δομημένος, είναι αντιπαραγωγικός και επιβαρύνει στην πραγματικότητα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Αυτό τον προστάτευσε απολύτως. Εσείς δεν πάντως κατηγορείτε σήμερα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι η επιλογή του ήταν μια φορολογική επιλογή, ούτως ώστε μέσα από αυτόν τον τρόπο να καταφέρει να αυτό. Αυξήσει τα έσοδα. Δηλαδή, αν μιλήσετε με τον κύριο Τσακαλώτο, αυτό που καλέσατε. Θα σα πω ότι αυτό ήταν μεροληπτική τακτική. Στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ήταν ότι είχε δεσμευθεί για μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές, στις οποίες δεν προχώρησε ποτέ. Γιατί δεν προχώρησε? Δεν με συγχωρείτε, αυτό είναι η πιο άδικη κριτική που έχω ακούσει για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά με τους Ευρωπαίους ήταν μέλι γάλα μέχρι που ξαφνικά διαπιστώθηκε ότι είναι απερχόμενη κυβέρνηση. Και εν συνεχεία οι Ευρωπαίοι έπρεπε να ξεκινήσουν τη συμφωνία τους με αυτό που έβλεπαν να έρχεται και που ήταν προφανώς ότι όλοι έβλεπαν ότι έρχεται. 2 χρόνια μέλι γάλα. Θεός ο Αντώνης Σαμαράς για τους Ευρωπαίους. Στο τελευταίο εξάμηνο ήταν που δήθεν χάλασε η δουλειά. Εκεί που δεν έκλεινε η αξιολόγηση, εννοείται. Ναι, γιατί χάλασε η δουλειά. Γιατί δεν έκλεινε η αξιολόγηση. Γιατί χάλασε η δουλειά. Η δουλειά χάλασε. Γιατί δεν έκλεινε. Γιατί είχα. Σα πω. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια δυνατότητα. Αν είχε, θα την έκανε, αλλά ίσως. Ήταν πάρα πολύ απλό και μιλάτε με κάποιον ο οποίος ξέρει τι έκλεισε και τι δεν έκλεισε. Γιατί εκείνη την εποχή ήμουν υπουργός. Ναι, αλλά δεν έκλεισε λοιπόν, η πέμπτη αξιολόγηση. Ναι, γιατί δεν έκλεισε η πέμπτη αξιολόγηση? Διότι εσείς αποφασίσατε να δηλώσετε ότι πρόκειται να ρίξετε την κυβέρνηση. Μη ψηφίζοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από το προηγούμενο καλοκαίρι όμως είχαν σταματήσει άρα, να σας λοιπόν, δίνουν τα λεφτά των δόσεων. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν. Άρα δεν σας εμπιστευόταν η κυρία Ιούνιο. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Το καλοκαίρι εγώ ήμουνα στο Υπουργείο και έκλεινα μέτρα. Άρα λοιπόν ξέρω το ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Μπορεί να κλείσει η δόση. Ακούστε τώρα. Εσείς τα κλείσατε, δόση. Τα clawback, τα rebate, όλα αυτά. Τα κλείσατε. Τα έκανα, ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Έκλεινα μέτρα. Όλη η κυβέρνηση έκλεινε μέτρα. Το ζήτημα ανέκυψε με οξύτητα από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε η δυνατότητα να φτάσει η κυβέρνηση αυτή να περάσει τις προεδρικές εκλογές. Οι προεδρικές εκλογές ήταν προσδιορισμένες τον Ιανουάριο. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να μην αφήσει αυτή την εκκρεμότητα να σέρνεται, να φέρει τις προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο και εκεί ουσιαστικά αποσαφηνίστηκε πλήρως το τοπίο. Αλλά εκεί δημιουργήθηκε η ρήγμα. Τον Ιούνιο τι συνέβαινε? Τίποτε δεν συνέβαινε. Γιατί δεν σας έδιναν τη δόση. Προσέξτε. Άρα λοιπόν, μα τον Ιούνιο είχαμε τις ευρωεκλογές, σας ξαναλέω. Κλείναμε μέτρα και προχωράγαμε. Ναι. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε εδώ, η δική σας η ευθύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε δική μας. Εσείς κάνατε την επιλογή να μην επιτρέψετε στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Φταίμε όταν είμαστε κυβέρνηση. Φταίμε όταν δεν είμαστε κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά. Φταίτε για μια κομβική σας επιλογή. Έχει γίνει ανέκδοτο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Πριν, μετά, για πριν 30 χρόνια, γιατί ήταν ο συνδικαλισμός και ιστορίες. Δηλαδή, εκείνη δεν την αυτά. Ωραία σας περίοδο. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Τη θυμάμαι πολύ καλά, ναι, όπως θυμάστε και εσείς. Την περίοδο εκείνη τη θυμάστε έτσι με νοσταλγία ή έτσι με το πεπτήριον τούτο? Όχι με ευχάριστα, ναι, συναισθήματα. Όχι με ευχάριστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ την δέχομαι αυτή την αυτοκριτική σας τοποθέτηση, η οποία όμως στην πραγματικότητα. Ωραία. Η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν αναιρεί αυτό το οποίο συνέβη, γιατί ήταν η επιλογή σας τότε.
να ρίξετε την κυβέρνηση, να υπονομεύσετε την πορεία ανασύνταξης της οικονομίας, γιατί ωραία, τότε πιστεύατε αυτό που πιστεύατε, που απεδείχθησαν αυταπάτες. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που συνέβη. Ωραία, πολύ πιο δυνατός ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, που κατάφερε να σας ρίξει τώρα, που τώρα δεν μπορείτε να γίνετε κυβέρνηση και δεν μπορείτε να ρίξετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια συζήτηση. Εδώ λοιπόν κανείς να συζητήσει για τα αναπτυξιακά του σχέδια. Πάμε να τα συζητήσουμε λίγο αυτά. Ναι. Για να απαντήσω σε αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα. Τα πεπραγμένα. Απλώς λοιπόν, και στους δύο το λέω πρέπει αυτό. Πρέπει να απαντήσω. Έχουμε λίγο 2,5 λεπτά μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άρα μια σύντομη τοποθέτηση. Άρα, παρακαλώ. Μια σύντομη τοποθέτηση για δύο θέματα. Έχουμε, που το, έχουμε το χρόνο μετά το δελτίο ειδήσεων. Αυτό το αυτό, μύθος του πιο φιλοεπενδυτικού πολιτικού φορέα η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα πρέπει κάποιος να το πει με τα νούμερα. Όχι επειδή λέμε ωραίες κουβέντες και ποιους έχουμε φίλους. Εδώ λοιπόν οι επενδύσεις που έγιναν στη χώρα το 2018 είναι 3,2 δις, αν θυμάμαι καλά το νούμερο και δεν είναι 3,7, το οποίο νούμερο έχει να συμβεί από το 2007 στη χώρα. Και θυμίζω ότι μέχρι το 2015, που δεν ξαναεπιτεύχθη αυτό το νούμερο, δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ο μύθος ότι αυτές οι πολιτικές και οι επιλογές, το πολιτικό μείγμα που επέλεξε τότε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είχαν φιλοεπενδυτικό πρόσημο, δεν αποδεικνύεται πουθενά. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς βελτιώνει το νούμερο, διότι πέρυσι ήταν 2,7, φέτος πήγαμε 3,2 και προχωράμε και το κλίμα είναι εξαιρετικό για τους επενδυτές. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλοεπενδυτικός με φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση. Γιατί τα μοντέλα 75%. Κύριε Βορύδη μου, τα οικονομικά μοντέλα. Υπάρχουν και τρελοί που επενδύουν, γιατί μόνο τρελά θα επενδύσει. Τα επενδυτικά μοντέλα αντιλαμβάνεστε και οι οικονομικές επιλογές, ξέρετε, δεν είναι. Δεν είναι η αλήθεια της ζωής, το πρόγραμμα και ο τρόπος που φαντάζεται ο φιλελεύθερος χώρος την οικονομία. Είναι δεν είναι η αλήθεια πλαίσιο, της ζωής. Κοιτάξτε, για να και να απαντήσω και δεύτερο. Σήμερα, πρέπει να είναι ήρωας. Κάνετε λάθος. Έχουν απλοποιηθεί διαδικασίες. Κάνετε λάθος. Δεν είναι στο θέμα της απλοποίησης μόνο. Υπάρχει για τις μεγάλες επενδύσεις. Υπάρχει σταθεροποίηση της φορολογίας. Και αυτά έχουν ψηφιστεί πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, για τις μικρές επενδύσεις το περιβάλλον βελτιώνεται και όπως θα ξέρετε όταν ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει τότε ένα κομμάτι της λογικής του είναι το φορολογικό και μάλιστα όχι πόσο συντελεστής είναι. Το ελληνικό αλλά πόσο, είναι υπόδειγμα συγγνώμη, φιλοεπενδυτικής στάσης. Τα χίλια μύρια κύματα που ανεκαλύφθη αρχαιολογικός χώρος και δάσος. Κοιτάξτε τώρα. Η επένδυση στη Χαλκιδική είναι φιλοεπενδυτική στάση. Με 7 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να επιμένετε λοιπόν, να αλλάζετε υπουργικές αποφάσεις και να μην χορηγείτε άδειες. Αυτό είναι φιλοεπενδυτική στάση. Κύριε Βασίλη, θα διακόψω και εσάς, θα διακόψω και τον κύριο Βορύδη. Γίνονται με τις αρχές, τους νόμους και τους όρους και στους κάθε δύο χώρας, ότι ερχόμενοι από το διάλειμμα στο οποίο αναγκαστικά θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων τώρα. Δεσμεύομαι και στους δύο ότι θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από εδώ, από το φορολογικό. Όχι, λέω, μου είπατε ότι υπάρχουν κανόνες. Κύριε Βορύδη, κύριε Βασίλη, πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε περίπου 6 λεπτά από τώα εδώ για να συνεχίσουμε από αυτό το σημείο από τα φορολογικά δεδομένα. Αλλά.